συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας εδώ που τα λέμε ωραία με την Κλέλια και έτσι μαθαίνω πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται η ίδια μου λέει ότι μάλλον το έχει ξαναπεί. Ναι. Ξεκίνησες, πήγες στο εξωτερικό να ασχοληθείς με το επάγγελμα του πατέρα σου ως σπουδές, ναι, αλλά ναι. Δεν. Ναι. Ο μπαμπάς είναι γιατρός, είναι γυναικολόγος. Και γενικότερα, επειδή εγώ και από μικρή ήθελα να ασχοληθώ με τον άνθρωπο γενικότερα. Με τον άνθρωπο, αλλά τι να προσφέρω κάτι έτσι κοινωνικά. Και επειδή ήμουν πολύ καλή στις θετικές. Όλα τα υπόλοιπα είχα κάτι 13-14-15. Το DNA του πατερούλη υπήρχε μέσα. Δεν ξέρω, DNA ήταν, είναι και έτσι λίγο με πήγε προς τα εκεί. Μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά, πάρα πολύ. Και γιατί δεν ασχολήθηκες με αυτά. Δεν ξέρω, μου και αλλιώς πήγα στην Ιταλία και χάζεψα λιγάκι. Μου άρεσε πολύ η χώρα, ήμουν και πολύ μικρή. Πού να βρω μυαλό τώρα, να κάτσω να είμαι μέσα στα αμφιθέατρα, να διαβάζω στα ιταλικά, βιοχημία και τέτοια. Δεν υπήρχε. Γύριζα την Ιταλία. Πότε σε πήρε χαμπάρι ο πατέρας? Πώς δεν με πήρε, σιγά χαζός δεν ήταν. Άτος είναι. Με πήρε, απλώς σου λέει κάστηνα να λίγο το πρώτο καιρό να προσαρμοστεί, να μάθει και τη γλώσσα να κάνει αυτό, να συγκεντρωθεί αργότερα. Υπήρχε ελπίδα, πραγματικά πιστεύεις? Δεν υπήρχε ποτέ ελπίδα. Δεν υπήρχε ποτέ, γιατί νομίζω ότι αποφάσισα και πάρα πολύ σύντομα ότι δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεσμευτώ και να αφοσιωθώ σε κάτι τόσο πολύ που να μου ρουφήξει όλο το υπόλοιπο. Είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και ζω με το να συμμετέχω σε ομαδικά πράγματα και να μιλάω με άλλους ανθρώπους. Τώρα, ένας φοιτητής της ιατρικής, τα 10 πρώτα χρόνια είναι πάνω από ένα βιβλίο, πάνω από ένα γραφείο. Μα εγώ έχω ακούσει, δεν ξέρω βέβαια, ότι οι γιατροί όλη τη ζωή διαβάζουν. Ναι, όλη δεν σταματάνε ποτέ να μελετάνε. Και οφείλουν να το κάνουν, γιατί οι εξελίξεις έρχονται, η επιστήμη εξελίσσεται και πρέπει να διαβάζουν, να βγαίνουν σε σεμινάρια, να ασχολούνται. Οφείλουν να το κάνουν, δηλαδή είναι πλέον. Δεν είναι ότι... Σου έλειψε το ότι δεν είχες ένα αδερφάκι μικρή ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου? Απάντα, ήταν το αυτό, η γκρίνια μου. Και που μόνη μου εγώ τα παίρνω όλα και που δεν έχω να το μοιραστώ. Και άιντε πάρτε μου ένα σκυλάκι και αυτό για να έχω τουλάχιστον εκ των όνων. Σου πήραν σκυλάκι? Ποτέ. Όχι, ποτέ. Κάτι, ένα γατί εκεί είχε πάει η μάνα μου κάποτε παλιά. Κάτι έπαθε και αυτό στους δύο μήνες το καληνύχτα. Οπότε δεν. Δεν ασχοληθήκαμε. Στη Ζάκυνθο που ζούσε ο πατέρας μου είχαμε πάντα πολλά σκυλιά. Αν δεν το κάνεις τώρα το καλοκαίρι, είναι σαν να είναι guest το σκυλί. Δεν ήταν κανονικό. Θα μπορούσε να ζήσει στη Ζάκυνθο για πάντα, σήμερα, στην ηλικία που είσαι σήμερα? Αν μπορούσα να ένας λόγος να συμμετείχα σε κάτι που για μένα μου δίνει ζωή και ενέργεια, θα το έκανα βέβαια. Υπέροχος τόπος. Πανέμορφος τόπος. Υπέροχος. Έχει τα πάντα. Τα πάντα. Είναι και δικός μου τόπος, οπότε... Η οικογένεια περνάει καθόλου το μυαλό σου? Να δημιουργήσω οικογένεια. Τι, να δεις τον άλλον? Η οικογένεια δεν περνάει στο μυαλό μου, αλλά είναι μια... μια διχασμένη σκέψη, Ελένη, μπορείς να με βοηθήσεις νομίζω. Για, κάνε μια προσπάθεια να δω. Είναι μια διχασμένη σκέψη. Απ' τη μία είναι μια σκέψη τύπου κάτι αξιόλογο να κάνεις στη ζωή της μια γυναίκα. Είναι μια σκέψη πολύ, πολύ δυνατή μέσα μου ότι πόσο χρόνο θα πας, αυτό πρέπει να κάνεις. Το πιο αξιόλογο πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στη ζωή της είναι αυτό. Μη τι άλλο, ας μην λέμε ψέματα. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι με κάποιον άντρα να πεις ότι άσχετα που δεν ήσουν σε κατάλληλη φάση, αλλά με αυτόν τον άντρα θα μπορούσα ίσως να είχα κάνει οικογένεια? Σου είχε έρθει ποτέ αυτό μέχρι σήμερα? Μέσα σε συναισθηματισμούς και λίγο έτσι όμορφες στιγμές προσωπικές μπορεί κάποια στιγμή να γεννιέται και από πίσω ένα τέτοιο πράγμα, αλλά όχι. Τι σε φοβίζει, παιδί μου, στο γάμο, για πες μας. Όχι στο γάμο. Στο γάμο, ναι. Ο γάμος για μένα δεν τον καταλαβαίνω, αλλά το παιδί είναι ένα άλλο πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, είναι διφορούμενη σκέψη. Η σκέψη είναι το μία... Το παιδί το σκέφτεσαι μαζί με το γάμο ή χώρια? Το παιδί το σκέφτομαι με δύο ανθρώπους να ανακατεύονται. Τώρα με γάμους, με συμβόλαια, με κοινοπραξίες, δεν ξέρω. Με δύο ανθρώπους πάντως. Αλλά αν είναι να πάνε στραβά. Άρα με το γάμο έχεις το θέμα. Μπορεί. Μπορεί. Το πρόβλημα είναι αυτό ότι σκέφτομαι το παιδί και λέω είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Και αμέσως η επόμενη σκέψη είναι Παναγία μου, Χριστέ μου. Δεν μπορώ να το. Μια γυναίκα τώρα σαν και σένα. Πες μου, τον φοβίζει έναν άντρα? Πλησιάζουν οι άντρες εύκολα? Πλησιάζουν. Δεν ξέρουν με ποιον άνθρωπο όμως. Ποιον άνθρωπο πλησιάζουν. Να, εγώ πόση ώρα μιλάω μαζί σου, έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Ναι.
Θα μου πεις γυναίκα είμαι. Είσαι γυναίκα και μιλάμε σε άλλες βάσεις. Ναι. Ένας άντρας δεν θα μου κάνει τις ερωτήσεις που μου κάνεις εσύ. Όχι, σίγουρα. Αλλά άκου να δεις και να σε βλέπω να μιλάς σε μια παρέα. Δεν θα πέφτει μόνο ένα θέμα, θα πέφτει διάφορα. Θα βλέπα τη δράση, θα καταλάβαινα περίπου τι ρόλο παίζεις. Ναι. Μπορεί να μην ήξερα ακριβώς, ούτε τώρα ξέρω ακριβώς. Συμπεράσματα βγάζω, μικροσυμπεράσματα. Πάρα πολύ κλειστή. Είμαι λίγο χειρωμένη. Τώρα δεν μου πες κοινωνική ότι είσαι. Πολύ κλειστή σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορείς να με πετύχεις κάπου. Αλλού είσαι ορθάνηθη, αλλού είσαι θεόκλειστη. Ναι. Είμαι ακραία. Δηλαδή, δεν μπορείς να με πετύχεις εύκολα σε μια φάση να γνωριστώ με έναν άνθρωπο άσχετο, άγνωστο, εγώ τώρα και να μου πιάσει την κουβέντα και να περάσουμε μια-δύο ώρες. Αν σ' αρέσει ένας άντρας, μιλάς ή μένεις μουγγί. Πες ότι σε μια παρέα είναι και ένας άντρας που σ' αρέσει. Τον βλέπεις πώς κινείται, πώς μιλάει, πώς φέρεται, πώς είναι και σ' αρέσει. Μουγκαμάρα σε πιάνει ή μιλάς. Θα μιλήσω. Θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω τόσο όσο. Είμαι πάρα πολύ κλειστή. Και αυτά που δίνω, τα δίνω πολύ βήμα. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ. Θέλω τα όρια μου. Για να σπάσουν οι πύλες και τα όρια πρέπει να. Να είναι ο άλλος τι. Πώς πρέπει να είναι ο άλλος για να σπάσουν, εκτός από επίμονος, γιατί θέλει και πολύ υπομονή να το περιγράφεις. Γενναίος. Να με συγκινήσει. Να είναι γενναίος. Να σηκώνει στα πόδια του τα πράγματα. Και να μην στηρίζεται σε πατέριτσες. Ή να είναι γενναίος δηλαδή στην ψυχή του. Να το λέει η καρδιά του, ρε παιδί. Να είναι ωραίος άνθρωπος. Να είναι. Να γκαζώνει, να γουστάρει τη ζωή. Να... Εσύ πώς είσαι, γκαζώνεις και γουστάρεις τη ζωή. Εγώ είμαι εν δυνάμει έτσι. Θέλω δηλαδή, αν το δω απέναντί μου, αυτό ζητώ, να με τραβήξει κάποιο σε αυτή την κατεύθυνση. Εν δυνάμει, έτσι. Εν δυνάμει όμως είμαι και πολύ μιμητική. Αν απέναντί μου έχω ένα πολύ συμπλεγματικό άνθρωπο φοβισμένο, θα δημιουργηθούν και σε μένα φόβοι και συμπλέγματα. Δηλαδή θα αρχίσω και θα γίνω εγώ δυσλειτουργική. Θα λέω, τι δεν κάναμε τώρα καλά. Για ξαναπες το. Ή τα συμπλέγματα, είμαι μιμητική. Ερωτεύεσαι και ραυμαβόλα. Όχι. Γιατί έτσι πώς μου το περιγράφεις με όλα αυτά δεν που λέω. Δεν ερωτεύομαι εύκολα καθόλου. Καθόλου εύκολα. Δεν θες να ερωτεύεις ποτέ έτσι μπαμ και κάτω. Χωρίς να σκεφτείς όλα αυτά. Α, και πώς πήγε. Έχει συμβεί στη ζωή μου μια φορά αυτό. Μετά, πώς ήταν. Υπέροχα. Τότε. Ήταν και ίσως η μεγαλύτερη σχέση που είχα στη ζωή. Πόσο διήρκησε τον άνθρωπο. Με πάνω κάτω πέρα δόθε 5-6 χρόνια. Εννοείς με μικροτσακωμούς, μικροχωρισμούς. Ναι. Εντάξει, μακροχρόνια σχέσεις παίζουν και αυτά. Ναι, πέρα δόθε πάνω κάτω. Τα βάζω μέσα και αυτά. 5-6 χρόνια ιστορία. Αλλά ήταν και ραυνοβόλος. Αυτό που λέμε. Με χτύπησε κάτι στο κεφάλι. Πόνα για το κεφάλι. Όταν πέρασε αυτό, μα μετά από ένα χρόνο, 2, 3, 4, 5, ίσως σήμερα. Είδες ότι είχες διαλέξει το σωστό άνθρωπο. Για εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σωστό. Τώρα πια με άλλα δεδομένα, άλλες ηλικίες, άλλα ζητούμενα, όλο ο προορισμός αλλάζει. Τότε ο προορισμός μου ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα έχει αλλάξει εντελώς. Κοιτάω αλλού. Αλλά τότε δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δεν θα μπορούσε να. Πάλι το ίδιο θα έκανα, με λίγα λόγια. Να γύριζα το χρόνο πίσω. Στα δεδομένα τα τότε, έτσι. Με τα ζητούμενα που είχα τότε. Ναι, καταλαβαίνω. Με το μυαλό. Πώς ξεκίνησες αυτή τη δουλειά, γιατί έγινες ηθοποιός, γιατί μήπως ότι αφού του γύρισες από Ιταλία που πήγες για να σπουδάσεις αλλά δεν σπούδασες, ναι. Πέρασε από διάφορα δοκιμαστικά επαγγέλματα προκειμένου να βγάζεις τα προς το ζήν. Εγώ πέρασα ένα πάρα πολύ μεγάλο πατατράκωνο όσο αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Γυρνώντας από την Ιταλία, είχα μια ματέωση και μια αποτυχία χρεωθεί. Και επειδή είμαι καραενοχική, δηλαδή δεν θέλω να φορτώνουμε σε κανέναν και δεν θέλω να είμαι περήφανη, δεν θέλω, είμαι αυτό το πλάσμα. Και ήθελα λίγο, είπα ένα, σταματήστε, ηρεμήστε, αφήστε με να δω τι θέλω να κάνω και θα το πάρω πάνω μου. Δεν θέλω πια να χρεώσω σε κανέναν τίποτα, γιατί καλά να χρεώθω μια δική μου αποτυχία, να τη χρεώνω και σε εσάς, δεν θέλω. Δηλαδή είτε στους γονείς, στους ανθρώπους που επενδύαν συναισθηματικά σε αυτή την προσπάθεια, λέω όχι. Και σε αυτή τη διαδικασία, που ένα χρόνο σταμάτησα λίγο, κυρέμησα και σταμάτησε και ο ψυχαναγκασμός ότι όλοι πρέπει να γίνουμε επιστήμονες και όλοι πρέπει να πάρουμε τα πτυχία τα απίστευτα και που όλοι πρέπει να γίνουμε το top. Λέω ηρεμήστε, μπορεί να μην πρέπει. Μπορεί η καριέρα μου να είναι να γίνω κάτι άλλο. Ο προορισμός μου να είναι να πάρω τα βουνά. Είναι λίγο. Αυτές όμως θα έχουν και μία την άλλη. Νομίζω μπορεί να το γλιτώσεις λίγο. Ποιο, το έμφραγμα. Το πατατράκ. Για πες. Εκεί είπα αφήστε με λίγο, κάτσε ένα χρόνο. Έκανα τα χαζά μου, δηλαδή κάτι δουλειές του ποδαριού. Αλλά ζούσες μόνη σου. Ναι. Έβγαζες τα έξοδά σου ναι, όντως, ναι, 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 μόνη ναι, ναι. σου. Ναι. Και οι γονείς σου δηλαδή τα ανησυχεί.
Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, ήμουνα στις φτερούγες, μανούλας ήμουνα, δεν ήμουνα και εντελώς μόνη μου. Αλλά την πάλευα. Ήμουνα καλά. Βγήκε αυτή η χρονιά έτσι. Αλλά μέσα σε αυτή τη χρονιά του λιωσίματος, να το πούμε έτσι, εγώ βρήκα σιγά σιγά κατά που κινούμε. Εγώ το καλλιτεχνικό κομμάτι δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορεί κάποιος να το κάνει για δουλειά, να ζήσει από αυτό. Δεν μου είχε περάσει καν ποτέ από το μυαλό. Μέχρι που βρέθηκα σε κάτι παρέες, είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έλεγα, δεν μπορεί να είναι το παιχνίδι η δουλειά τους και να ζουν. Απίστευτο. Και λέω, για να δούμε τι καταλαβαίνω και τι πιάνω. Καμία σχέση δεν είχα. Ούτε ποίημα στο σχολείο δεν είχα πει, να σε κάνω καταλάβεις. Ούτε ποίημα στο σχολείο, όχι καθρέφτες και βούρτσες που κάνανε. Και τα πες μαζεμένα. Πήγα εκεί και μου λένε, τι κάνετε εδώ. Λέω, γεια σας, ήρθα να δω τι κάνουν, τι να κάνω. Τι ξέρετε να μας πείτε, τίποτα. Λέω, το πατριμόν, ξέρω. Τον εθνικό ύμνο. Και με έβαλα να πω αυτό. Και τέλειος, ερωτεύτηκα, έμεινα εκεί για πάντα. Μάλιστα. Η πρώτη σου δουλειά που ήταν? Στη δουλειά στο Ιθοπλή. Δέκατη εντολή, πάνω Κοκκινόπουλος. Καλά, εκεί ήταν όλα πολύ δύσκολα. Ήταν σκληρά, ήταν ρευστικά. Ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, να πεις πέρασε στο ένα πρώτο μου, ρόλο. Στην πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση με βιάζαν και με σκοτώναν στα αγγελικά πρόσωπα με τον Στάνκογλου και τον. Αχ, πώς μ' άρεσε Γιάννη. Σε όλα αυτά και ακόμα μ' αρέσει βέβαια. Σ' αρέσει σε όλα αυτά ο Γιάννη, γιατί είναι του τρελού λίγο το μάτι. Μα γι' αυτό του πάει γάντι. Του πάει γάντι. Με σκότωνε με πέτρα. Ναι, αλλά σε σκότωνε ο Στάνκογλου όμως. Εντάξει. Ναι, με σκότωνε φίλος ο Γιάννης, φίλος, πολύ καλό παιδί, πολύ, πολύ και σπουδαίος ηθοποιός. Ναι, φαντάσου, η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν με το Γιάννη το Στάνκογλου, το Χάρη το Μαυρουδί, γιατί είναι παπαδάκι. Εμείς ήμασταν στα αγγελικά πρόσωπα, δεν λέει πως τα λοπούλου. Μάλιστα, τι να πεις. Και σήμερα, εκτός από το Μελένε Βαγγέλη που πρωταγωνιστείς, σηκώστε το τηλέφωνο, χτυπάει. Τι κάνεις στο θέατρο? Στο θέατρο κάνω ένα άλλο πλάσμα. Από άλλη πλευρά περίεργο. Κάνουμε το Αθώσει Ένοχος. Ένα μπράβο. Δικαστικό δράμα με τον Κώστα του Σπυρόπουλο. Μπράβο. Ο Κώστας μου είχε μιλήσει λοιπόν για σένα. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι. Ναι, ξέρω για αυτό το ρόλο. Πες μας όμως. Ότι εξελίσσεται μια δίκη και υπάρχει μια δραματική υπόθεση τύπου μια δολοφονία που εξιχνιάζεται μέσα στη δίκη. Αλλά μόνο δράμα δεν είναι. Δηλαδή τη μισή ώρα ο κόσμος γελάει. Δηλαδή είναι μια. Είμαι πολύ ευχάριστο. Δεν έχει να κάνει με τη βαρύτητα που φαντάζει στον θεατή το ότι είναι δικαστικό δράμα. Είναι πάρα πολύ αστείο. Έχει κομικοτραγικά στοιχεία τα οποία το κοινό φεύγει από τα γέλια. Εγώ καταθέτω, είμαι μια μάρτυρας κατηγορία. Εγώ δεν την ξέρω, όχι δεν την ξέρω, δεν είχα ποτέ σχέση με αυτή τη γυναίκα. Τελικά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια θα φανεί στο τέλος. Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, ο κόσμος αποφασίζει για το αν είναι αθώος ή ένοχος. Ναι, αλλά μέσα από αυτό όμως κρίνει και το ότι αν εγώ είμαι λέω αλήθεια ή όχι. Αν είμαι αληθής, αν η κατάθεσή μου είναι αληθής. Γιατί εγώ υποστηρίζω μια ιστορία και είμαι απέναντι στην ιστορία του Κώστα. Του Πάτρικ, που λέγεται και ο ρόλος του. Και είμαι η Τζένιφερ και είναι ο Πάτρικ. Οπότε είναι δύο ιστορίες εντελώς αντίθετες. Άιντε τώρα πάρε και κατάλαβε και ψήφισε. Ποιος λέει την αλήθεια? Βέβαια με ένα πλαίσιο τρομερό, με ηθοποιούς πάρα πολύ καλούς. Μιχάλης Μαρίνος, Ιρό Λούπιο, Κώστας που είναι και ο πρωταγωνιστής. Κώστας Ανταλόπουλος, Δημήτρης Τσέλιος, Δημήτρης Χαβρές, Νάσια Κυριάκου. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατή ηθοποιή. Και είναι ωραία ιστορία. Έχει γκάζια, έχει ιδέα. Βλέπεις τους ανθρώπους. Εσύ πότε κουλάρεις και δεν έχεις γκάζια? Γιατί γκαζωμένη μου έχεις μπει μέσα. Φαίνεται. Είναι η περίοδο που δουλεύω πολύ και έχω γυρίσματα. Τρέχω από εδώ, κάνω θέατρο, οργανώνω πράγματα. Λίγο να τα φέρω βόλτα, λίγο από εδώ από εκεί. Αναγκαστικά είμαι στην τζίτα. Για να κουλάρω θέλω 2-3 μέρες off. Δεν το καταφέρνω, Ελένη, να τα βρω τις 2-3 μέρες. Προσπαθώ εδώ και 3 μήνες να φύγω ένα δευτερότριτο. Και δεν έχεις καταφέρει? Δεν το καταφέρνω, γιατί? Όχι ποτέ. Θα έφευγες μόνη σου, με φίλη σου, με φίλο σου, με παρέα ή με... Με τον κούκο μας, δεν ξέρω, θα έφευγω, να φύγω θέλω, να φύγω. Πού θα πηγαίνεις? Το φευγιού, τα ταξίδια, τα λατρεύω. Να μπω στα μάξι και όπου με βγάλει. Ναι, λατρεύω τα ταξίδια. Ναι, αλλά έχεις μείνει στάσιμη, μου λες. Έχω μείνει στάσιμη γιατί δεν τα έχω καταφέρει έτσι τώρα, να μην μπορώ να φεύγω. Αλλά οι λατρείες μου είναι αυτά τα δύο πράγματα. Να είμαι κοντά στη φύση, βουναλάκια και δεν ξέρω εγώ, και τα καλοκαίρι νησάκια και τέτοια. Και η μουσική. Αυτά τα δύο.
είναι που... Τελικά οι γονείς σου τι λένε τώρα, σε παραδέχονται, τα κατάφερες ή ακόμα ζουν με την αγωνία σου? Οι γονείς μου έχουν την αγωνία, δεν έχουν καμία αγωνία συσσαγωγικά, με εμπιστεύονται πάρα πολύ. Όχι, αλλιώς... με το θέμα με το επαγγελματικό, με την επαγγελματική σταδιοδρομία που τράβηξες μόνη σου. Ναι. Ήταν ένα χαρτί, το παίξαμε και βγήκε σε καλό. Ήμουν και τυχερή σε αυτό το χώρο. Αλλά με εμπιστεύονται γενικότερα δηλαδή, και αυτό να μην έκανα και να έκανα κάτι άλλο, ξέρουν το ένστικτό μου. Έχω ένστικτο. Με την έννοια ότι πιστεύουν στο ένστικτό μου. Πιστεύουν ότι ό,τι κάνω θα το κάνω τίμια και σωστά και με όλη μου την ψυχή. Και αν αποτύχω, θα αποτύχω επειδή απλά δεν ήμουν γι' αυτό. Όχι επειδή δεν τα κατάφερα ή δεν προσπάθησα αρκετά. Το πιστεύουν αυτό. Και είναι ήσυχοι. Δηλαδή, πιο πολύ ανησυχούν πιο πολύ για τα πρακτικά. Τύπου τρως, παιδί μου, κοιμάσαι, ταλαιπωρείσαι. Πιο πολύ γι' αυτά ανησυχούν. Παρά για τα άλλα. Τα άλλα είναι πολύ καλά. Έχουν ακουμπήσει. Γι' αυτό συλλογή είναι ανησυχίες. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Για να δω. Εσύ, μιλάμε εμείς οι 2-35 λεπτά. Τι λέτε? Είσαι πολύ ομιλητική. Καλή παρέα. Μπράβο, ρε Κλέλια. Πολύ χαίρομαι. Πάμε και στον καναπέ τώρα να σε πω λίγο στα αγόρια μου. Ναι. Αχ, λοιπόν. Τέρι, πού θα μας πας σήμερα?